Seat Ibiza, όπως το ξέρουμε όλοι, εδώ στην τελευταία έκδοση με τους κινητήρες TSI, όπου από τα 1200 κυβικά μπορεί να έχει τους 105 ύπους στις 5000 στροφές και 175 νιουτόμετρα ροπής μόλις από τις 1550 και έως τις 4%. Εδώ βλέπουμε λεπτομέρειες από την εξωτερική σχεδίαση, σύγχρονη. Εδώ κάποιες από τις λεπτομέρειες, βλέπουμε την τονισμένη νεύρωση των φτερών στο πλάι. Το πίσω μέρος αρκετά διαφορετικό, σύγχρονο και αυτό. Εκομότιβ το διακριτικό του Ibiza πίσω και το διακριτικό TSI στο πλάι, 15 ιντσών τροχή. Εδώ μπροστά διακρίνουμε και τα αεριζόμενα δισκόφρενα, 185-60 η διαστάση των ελαστικών. Δισκόφρενο όμως και πίσω, όπως αρμόζει στο σπορ χαρακτήρα που έχει το αυτοκίνητο. Εδώ άλλωστε έχουμε την έκδοση με τις τρεις θύρες. Μερικές ακόμα λεπτομέρειες από την εξωτερική εμφάνιση του αυτοκίνητου. Τα χαρακτηριστικά TSI ξεχωρίζουν πάνω στο καπάκι του κινητήρα, ενώ είναι αναγραφόμενη και η Volkswagen Group στην είσοδο του φίλτρου. 71x75,6 χιλιοστά η διαδρομή και 10:1 η συμπίεση. Διακρίνουμε εδώ τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι θόλοι, με τρόπο ώστε να δημιουργεί πρόσθετη ακαμψία και ισχύ στην καρότσα. Ενώ στο βάθος διακρίνεται το καλά κλιμακωμένο κυβότιο ταχυτήτων με 1,95 τη δεύτερη σχέση, 1,28 την τρίτη, 0,9 και 0,7 τέταρτη και πέμπτη αντίστοιχα overdrive, με 3,6 τελική σχέση μετάδοσης. Περνάμε στη θέση του οδηγού, ένα όμορφα διαρρυθμισμένο εσωτερικό με sportive τιμόνι, σχετικά έντονο το χρώμιο στο ταμπλό και στο τιμόνι και μια αρκετά καλή θέση οδήγησης, η οποία έχει και αρκετά καλή πλευρική στήριξη στο μεγάλο και ευρύχωρο κάθισμα. Όλες οι λειτουργίες βρίσκονται στα δάχτυλα του οδηγού χωρίς να μετακινηθούν από το στεφάνι του τιμονιού. Καλό ηχητικό σύστημα και πληροφορίες ταξιδιού, χωρίς βέβαια οθόνη αφής. Εύκολη πρόσβαση στο πίσω κάθισμα, σχετικά μέτριος ο χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών, εδώ με τέρμα πίσω τραβηγμένο το κάθισμα του συνεπιβάτη. Μην ξεχνάμε ότι το μεταξόνιο είναι λίγο μικρότερο από τα 2,5 μέτρα. Διαιρούμενο κάθισμα κατά το 1/3 και ο χώρος των αποσκευών με τα 284 λίτρα και κανονική ρεζέρβα από κάτω όπως αρμόζει για την ελληνική πραγματικότητα. 45 λίτρα η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ. Ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με την συμπεριφορά των αναρτήσεων, εδώ με πολύ χαμηλή ταχύτητα αλλά σε ένα μέτριας βατότητας δρόμου. Υπάρχει αρκετά μεγάλη διαδρομή στις αναρτήσεις, μεγαλύτερη από το παρελθόν. Η ηχομόνωση είναι αρκετά καλή, ενώ εκεί που μπορεί κανείς να πει ότι θα μπορούσε να έχει λίγο καλύτερη
απόκριση είναι η ποιότητα της απόσβεσης. Οπωσδήποτε όμως είναι μέσα στα αυτοκίνητα που κινούνται με ασφάλεια και δεν θα προβληματίσουν το μέσο οδηγό σε καμία περίπτωση. Από πλευράς συμπεριφοράς κρίνεται ουδέτερο. Η ροπή είναι το δυνατό σημείο του αυτοκινήτου. Μόλις 1000 στροφές αυτή τη στιγμή με τρίτη ταχύτητα και επιταχύνει. ...9,8 δευτερόλεπτα είναι η επιτάχυση 0-100. 190 η ονομαστική τελική, ενώ δεν χρειάζεται να καταφεύγει κανείς συχνά στο κυβότι. Εδώ είδαμε ελαφρά υποστροφή, η οποία διορθώθηκε με σταθερό γκάζι και ήταν και το σημείο με πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής, διότι είχε άμμο πάνω στη στροφή. Ιδιαίτερα ασφαλής η συμπεριφορά του αυτοκινήτου. 6,8 είναι η κατανάλωση στην πόλη, κάτι το οποίο το πετύχαμε κιόλας, ενώ η μέση κατανάλωση είναι ακόμα χαμηλά, 5,3 λίτρα, τιμή που επίσης απαληθεύσαμε. Εδώ με πέμπτη ταχύτητα, 1500 στροφές, 60 χιλιόμετρα, ξανά πάλι αυτή η στροφή, χωρίς φρένο, μόνο με γκάζι και σταθερή ταχύτητα 60 χιλιόμετρα. Σε δρόμο βέβαια κλειστό στην κυκλοφορία. Περισσότερα στις εκθέσεις της SEAT για να έχετε τη δική σας προσωπική άποψη. 6.